Τα σημερινά κρούσματα ανήκει είναι 2.489, 707 οι διασωληνωμένοι ασθενείς και δυστυχώς 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της πανδημίας. Τα πιο πολλά κρούσματα για μια ακόμη μέρα στην Αττική, 1.063, ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 226 μολύνσεις, αλλά και στην Αιτωλοκαρνανία τα κρούσματα είναι 127. Σήμερα έγιναν 63.107 τεστ, θετικότητα δηλαδή κάτω από το 4%, στο 3,95%. Τώρα πρέπει να σου πω ότι σήμερα η Ελλάδα θα σπάσει το φράγμα των 4 εκατομμυρίων εμβολιασμών. Είναι ήδη 2,6 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου και 1,3 εκατομμύρια που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις, είναι δηλαδή πλήρως εμβολιασμένοι, το 13% όπως μας εξήγησε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Το 97% των ατόμων που κλείνουν ραντεβού πηγαίνουν για να πραγματοποιήσουν τον εμβολιασμό τους. Και όχι μόνο αυτό. Τις τελευταίες μέρες, μας είπε ο κ. Σκέρτσος, εδώ στην ενημέρωση των υγειονομικών συντακτών, η χώρα μας είναι τέταρτη στην Ευρώπη όσον αφορά τους εμβολιασμούς, ανά 100.000 κατοίκους, και 8η όσον αφορά τους πλήρως εμβολιασμένους. Ενώ να κλείσουμε με αυτή τη θετική είδηση που δείχνει και την αποσυμπίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι από αύριο κιόλας οι υγειονομικοί θα μπορούν να παίρνουν κανονικά τις άδειές τους. Λοιπόν, μια ανάσα που τόσο τη χρειάζονται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα, να ακούσουμε τον Υπουργό. Η επιχείρηση Γαλάζια Ελευθερία αφορά στον καθολικό εμβολιασμό όλων των κατοίκων άνω των 18 ετών σε 19 νησιά με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson Johnson. Έχουν ολοκληρωθεί ήδη εμβολιασμοί σε 32 νησιά μας. Επίσης, σε άλλα 36 νησιά μας, με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, ολοκληρώνεται ο εμβολιασμός μέχρι τα τέλη Μαΐου. Είναι εμφανές ότι η επιχείρηση Ελευθερία προχωρά με γοργούς ρυθμούς και ότι η ελληνική κυβέρνηση και όλοι οι φορείς κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, έτσι ώστε να ενισχύσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθειά μας, κυρίως στα νησιά μας αυτή την εποχή, που θα πάρουν και ένα μεγάλο κομμάτι και βάρος από το τουριστικό προϊόν, αλλά και σε όλη την ενδοχώρα.